Μια και μιλάγαμε για διαδικασία πριν ξεκινήσει η ουσία και η διαδικασία στο συγκεκριμένο θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία. Γι' αυτό θέλουμε λίγο την ανοχή του χρόνου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι μια μελέτη 710 σελίδων. Εμείς την έχουμε διαβάσει. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για μια εγκληματική επιλογή. Σήμερα, όσοι ψηφίσουν, αν καταφέρουμε σήμερα και γίνει ψηφοφορία, πρέπει να γνωρίζουν τι θα ψηφίσουν. Εμείς το ξαναλέμε. Θα ψηφίσουν ένα έγκλημα. Θα κάνουν ένα έγκλημα. Τον Αύγουστο του 2019. Σε νεκρό χρόνο, θα πούμε γιατί είναι νεκρός ο χρόνος, γιατί θυμίζουμε ότι οι εκλογές είχαν τελειώσει. Περιφερειακό Συμβούλιο δεν υπήρχε. Να θυμίσουμε ότι η ορκομοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε αρχές Σεπτέμβρη. Περιφερειακό Συμβούλιο δεν υπήρχε. Έγινε μια βρώμικη συναλλαγή. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και θα τα δούμε και τα επόμενα χρόνια. Όπου παραδόθηκε επί της ουσίας η συνέχιση της λειτουργίας της κομματερίτσας, επειδή το κράτος έχει συνέχεια από τον ένα στον άλλον, από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή στην καινούργια περιφερειακή αρχή, η συνέχιση της λειτουργίας της κομματερίτσας. Σε νεκρό χρόνο. Λες και θα ήταν πολύ μεγάλο θέμα, αφού έχει ορκιστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αύγουστο, 1η Αυγούστου του 2019, λοιπόν, 5 άνθρωποι επί της ουσίας, γιατί δεν έγινε και καμία συνεδρίαση του ΕΤΣΝΑ, δεν υπήρχε καμία πρόσκληση, αυτά εκ των υστέρων επικυρώθηκαν. Είναι πάρα πολύ γνωστά και εμείς θα έχουμε καταθέσει και σε έναν ομποδέστατο φάκελο και στον προϊστάμενο εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελία περιβάλλοντος όλα αυτά τα στοιχεία. Και νομίζουμε ότι δεν πρέπει να έχει κλείσει και το θέμα από τον εισαγγελία περιβάλλοντος. Σε νεκρό χρόνο, επομένως, ψηφίστηκε. Πέντε άνθρωποι αποφάσισαν τη συνέχιση τη λειτουργία τη κομματέρια. Από τότε έχουμε και λέμε, επειδή μιλάτε για διαδικασία. 5 Σεπτέμβρη, εμείς η Λαϊκή Συσπήρωση και άλλοι, αλλά εμείς λέμε για τον εαυτό μας, φέραμε το θέμα να συζητηθεί. Τι αποφασίστηκε 1η Οκτώβρη του 19, τι είναι αυτό που θα συνεχίσει. Μας λέγατε τότε για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αυτά που είπε ο κύριος Παπαδάκης, στο μεταξύ δεν μπορώ και να φωνάξω κιόλας, μου είναι συμπαθής δίπλα μου, ακριβώς είναι στο διπλανό δωμάτιο εδώ, κάθεται, εδώ που μιλάμε. Για την κυκλική οικονομία, όλα αυτά εδώ που μας είπε. Λοιπόν, λέμε, φέρτε τα ρε παιδιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο να μας πείτε τι έχετε ψηφίσει και τι σκέφτεστε να κάνετε με τα απορρίμματα. 5 Σεπτέμβρη του 2019. Μας απαντήσατε, θα γίνει σε επόμενο μονοθεματικό συμβούλιο με όλα τα απορρίμματα και θα συζητήσουμε και εκεί, κύριε Πρωτούλη, τη χωματερή. Εσείς, κύριε Θοδωρόπουλο, τα λέγατε αυτά. 6 Σεπτέμβρη του 2019, ξανά την επόμενη μέρα. 12 Σεπτέμβρη, 17 Σεπτέμβρη, 1η Οκτώβρη, 7 Οκτώβρη του 19, 30 Γενάρη του 20, αλλάξαμε χρόνο. Πέρασε ένας χρόνος, ήρθε ο επόμενος. 4 Φλεβάρη του 20, ξανά η ίδια απάντηση. Θα είναι μονοθεματικός επόμενο, θα συζητήσουμε την πρόταση της διοίκησης για τα απορρίμματα και μέσα σε αυτό, αυτό που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 19, δηλαδή για τη χωματερία, αυτό που συζητάμε σήμερα, έχει μια αξία. Μετά πήγαμε 20 Φλεβάρη. Μετά πήγαμε 4 Μάρτη, μετά πήγαμε 30 Σεπτέμβρη, μετά πήγαμε 5 Οκτώβρη. Είναι το τελευταίο, θα πούμε μόνο, 12 Γενάρη, όλοι το θυμόμαστε, δεν είναι, είναι και πάρα πολύ κοντά, που πάλι είπαμε το γνωστό. Τι είναι αυτό που συζητάμε, μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Να πούμε τώρα στην ουσία, τα υπόλοιπα που είπαμε ουσία είναι, μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Αναζητάμε να δούμε αν υπάρχει μέσα αυτή τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων επιδημιολογική μελέτη. Δηλαδή, τι επιπτώσεις υπάρχουν στον ανθρώπινο παράγοντα, συνολικά στη φύση. Εδώ τι μελέτη υπάρχει. Υπάρχει μελέτη για το τι ζημιά θα κάνουν τα σκουπίδια όταν πέσουν πάνω σε άλλα σκουπίδια. Λοιπόν, εδώ το Υπουργείο Υγείας με αριθμό πρωτοκόλλου 10 Δευτέρου 10 Φλεβάρι, το Υπουργείο Υγείας, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, το τμήμα 5, απαντάει. Δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε επί της διαβιβαστής μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις ελλείψεις σε ό,τι αφορά το αντικείμενο αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας. Όπως αυτές οι ελλείψεις παρατίθεται στο σημείο 4 του παρόντος. Άρα για ποια μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων μιλάμε.
Για μελέτη μιλάμε. Εδώ μιλάμε για τη fast track διαδικασία της έγκρισης, της συνέχισης της χωροματερής. Όχι μέχρι το 2025. Μέχρι το 2035. Για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί πλέον δεν υπάρχει τίποτε άλλο, όπως λέτε και εσείς Plan B, εδώ και 2 χρόνια δεν μας έχετε δείξει τίποτα άλλο. Και πολύ περισσότερο, αυτό το οποίο κατασκευάζεται, το είπε ο κύριος Γουρός, μιλάμε για ένα τείχος, το οποίο πρέπει να το βάλετε μέσα στον τουριστικό οδηγό της Αττικής, να το δείχνετε στους τουρίστες που θα έρθουν. 1535 μέτρα μήκος, 20 μέτρα ύψος, για να φτιαχτεί θα χρειαστούν 36.000 δρομολόγια τριαξονικών φορτηγών μόνο για χώμα, για να φτιαχτεί αυτό το τέρας. Και όλα αυτά γιατί? Για να θάψετε πάνω στα ήδη υπάρχοντα σκουπίδια άλλα τόσα σκουπίδια. Ο ίδιος ο ΕΣΝΑ με δελτίο τύπου 29 Μάρτη του 2018, διαβάζω το δελτίο τύπου, ομολογεί ότι στην ευρύτερη περιοχή, αυτό που δεν έχετε βάλει μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε το δώσατε και στο Υπουργείο Υγείας για να γνωμοδοτήσει, καταγράφει, όπως το λέει ακριβώς, την τρομακτική τάση ανόδου συμμετοχής των νεοπλασιών στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Είναι δελτίο τύπου του ΕΦΣΤΑ 29 Τρίτου του 2018. Δεν θα πούμε αυτά που λέγαν τα προηγούμενα οι Ευρωπαίοι Επίτροποι, ότι η φυλή είναι ένα μνημείο περιβαλλοντολογικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου. Αυτό είναι που θα συνεχιστεί, όπως λέτε εσείς, και όχι μέχρι το 2025, εμείς λέμε για την επόμενη 20. Λοιπόν, εμείς θα σταθούμε αναλυτικά στα εξής στοιχεία. Για να καταλάβει και καθένας και κάθε μία τι θα ψηφίσει, να πάρει την ευθύνη και πολύ περισσότερο να μάθει και ο λαός της Δυτικής Αττικής από τον καθένα που θα ψηφίσει αυτό το πράγμα και ακριβώς έχει ψηφιστεί. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στην τελική έκθεση που δόθηκε το Μάρτιο του 2018 και τα επιμέρους 13 μηνιαία τεύχη από 1η Γενάρη του 2017 έως 31 Γενάρη του 2018 του προγράμματος περιβαλλοντολογικής παρακολούθησης των ΧΙΤΑ φυλής και άνω λιωσίων που υλοποιήθηκαν το 2017 από εταιρεία για λογαριασμό του ΕΦΣΤΑ και προέκυψαν από σειρά δειγματοληψιών και αναλύσεων. Τα 13 παραδοτέα του υπόψης προγράμματος, για όσους έχουν όρεξη, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΦΣΤΑ. Φυσικά χρειάζεται να ψάξεις πάρα πολύ και να σε βοηθήσει και κάποιος. Ενδεικτικά αναφέρουμε σχετικά με τα απορρέοντα από το ΧΙΤΑ επιφανειακά νερά και τα λιμνάζοντας αυτών, σημειώνονται τα εξής. Πρώτον, ακόμη και τα απορρέοντα προς το παρακείμενο ρέμα νερά Μαυρινόρα ή Ρεματάκι, Μαυρινόρα κάτι θα έλεγε ο σοφός λαός, εμφανίζουν μικροβιολογική φόρτιση κατά εκατοντάδες μέχρι δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επεξεργασμένα προσάρδευση λίμματα. Χειρότερη είναι η κατάσταση στα λιμνάζοντα νερά. Η οργανική ρύπανση σε ορισμένες θέσεις ξεπερνά και αυτή των ανεπεξέργαστων αστικών λιμάτων. Το επαναλαμβάνω. Η οργανική ρύπανση σε ορισμένες θέσεις ξεπερνά και αυτή των ανεπεξέργαστων αστικών λιμάτων. Τρίτον, διαπιστώνονται μεγάλες υπερβάσεις, πολλαπλάσιες των θεσπισμένων ορίων στα απορρέοντα επιφανειακά νερά ως προς τους πλέον επικίνδυνους τοξικούς ρήπους. Κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, μαζί και το χρώμιο, σε θέση με λιμνάζοντα νερά βρέθηκαν τιμές. 1.320 φορές από το επιτρεπόμενο όριο για το νικέλιο, 450 φορές για το χρώμιο, 1.120 φορές για το μόλυβδο, 3,6 φορές για τον υδράργυρο, 312 φορές για το κάδμιο. Συμπέρασμα. Ένα εφιαλτικό κοκτέιλ από μολυσματικούς παράγοντες, από οργανικούς ρήπους και από καρκινογόνους και άλλους τοξικούς και επικίνδυνους ρήπους, διασπείρονται στην ευρύτερη περιοχή μέσω των επιφανειακών νερών που είτε ρέουν από το ΧΙΤΑ, βεβαρημένο με υψηλό φορτίο σφραγγισμάτων, είτε λιμνάζουν πάνω σε αυτόν, δημιουργώντας πέραν των άλλων και μόνιμες εστίες επόασης εξάπλωσης νοσογόνων παραγόντων.
στοιχεία τα τελευταία που υπάρχουν, τα οποία αποτύπωνε και ο Έδεσνα στο δελτίο τύπου, μιλάει για αύξηση των νεοπλασιών στη Δυτική Αττική, των θανάτων από νεοπλασίες στη Δυτική Αττική, κατά 26,5%. Μιλάμε για πάρα πολύ, για τεράστιο ποσοστό θανάτων από νεοπλασίες, δηλαδή καρκίνους βάσης φύσης. Τα παραπάνω ευρήματα αντανακλούν και την υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων νερών, όπως προκύπτει από αντίστοιχες έρευνες που έγιναν, δηλαδή τι έρευνες έκαναν 4 γεωτρήσεις για να δουν τα υπόγεια ύδατα. Σε αυτό θα φτιάξετε τώρα, δηλαδή ένα τείχος, για να θάψετε άλλα τόσα απορρίμματα πάνω στα απορρίμματα που υπάρχουν. Αυτό συζητάμε. Μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων είναι αυτή που συζητάμε. Αυτές οι γεωτρήσεις μετρήθηκαν και καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούνιο, δειγματοληψίες, και χειμερινούς μήνες, τον Δεκέμβρη, δειγματοληψίες. Και έδειξαν σε 2 ή και στις 3 κατά τη γεωτρήσεις του χιτά φυλής, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου, της ανώτερης αποδεκτής τιμής δηλαδή, των παρακάτω ρήπων εξαιτίας των στραγγισμάτων του χιτά. Τεχά και στις 2 γεωτρήσεις, ηλεκτρική αγωγημότητα και στις 2, αργύλιο και στις 3, νικέλιο στις 2, χλωριούχα στις 2, αμόνιο και στις 3. Επιπλέον αυτών, στις γεωτρήσεις αυτές διαπιστώθηκε σε αντιπαραβολή με τις τιμές της ανάντη γεώτρησης μάρτυρα, σοβαρή επίπτωση των στραγγισμάτων του χιτά ως προς τους ρήπους κάδμιο στις 2, ολικό χρώμιο σε 2, μόλυβδος σε 2, νικέλιο σε 1, θυϊκά σε 1. Στην κατά τη γεώτρηση στο χιτά 1, 2 και το χθά των άνω λιωσίων, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου των παρακάτω ρήπων αργύλιο, αρσενικό, μόλυβδος, νικέλιο, αμόνιο. Επιπλέον αυτό διαπιστώθηκε σοβαρή επίπτωση των στραγγισμάτων ως προς τους ρήπους ολικό χρώμιο και θυϊκά. Οι δειγματοληψίες του Δεκεμβρίου έδειξαν σε 2 ή και στις 3 κατά τη γεωτρήσεις. Βλέπω, κυρία Κοσμίδου, σας πήρε λίγο ύπνος. Δεν πειράζει. Είχε ανατριχιάσει όποιος μας παρακολουθεί. Δεν μπορεί να τον πάρει ύπνος. Διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου των παρακάτω ρήπων εξαιτίας των στραγγισμάτων του χιτά. Ηλεκτρική αγωγημότητα σε 2, αργύλιο και στις 3, νικέλιο και στις 3, χλωριούχα και στις 3, αμόνιο και στις 3. Εμφανέστατη είναι και η οργανική ρύπαρξη των κατάπιτων σοεθά υπόγειων νερών με οργανικό ρυπαντικό φορτίο έως και 10-πλάσιο για το μήνα Ιούνιο, αλλά και 18-πλάσιο για το μήνα Δεκέμβριο, έναντι αυτού των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που προορίζονται για απόρριψη στα υπόγεια νερά μέσω γεωτρήσεων. Διαπιστώνεται σημαντική διαφυγή και υπόγεια μετανάστευση του βιοαερίου. Μιλάμε για την περιοχή που πάτε πάλι να ξαναθάψετε σκουπίδια πάνω στα ήδη υπάρχοντα σκουπίδια. Σύμφωνα με την τελική έκθεση, διαπιστώθηκε διαφυγή βιοαερίου το Μάρτιο του 2018 στο 41% επί του συνόλου των μετρήσεων στην πρώτη φάση του χιτά φυλής και στο 68% για το χιτά των λιωσίων. Ειδικότερα, ως προς την υπόγεια μετανάστευση, η γεώτρηση ανάντη του χιτά φυλής στο υψηλότερο σημείο του εδαφικού ανάγλυφου αποτελεί ψευδή μάρτυρα μαζικής υπόγειας μετανάστευσης του βιοαερίου προς την κατεύθυνση των άνω λιωσίων και των άλλων ανάντη του χιτά οικισμών μέσα από τα διαπερατά ασβεστολιθικά πετρώματα του λόφου σκαλιστή. Στους 10 από τους 12 μήνες, η μέση περιεκτικότητα του μεθανίου στα ληφθέντα δείγματα του αέρα της γεώτρησης έφτασε το 25,7%. Αυτά τα λέμε γιατί είναι σε γνώση, σε απόλυτη γνώση των διοικήσεων της περιφέρειας Αττικής, είναι και σε απόλυτη γνώση και όσων συμμετέχουν στον έδεσμο. Προφανώς, είναι σε απόλυτη γνώση και των αρμόδιων υπουργών. Ολοκληρώστε, κύριε Πρωτολή. Ολοκλήρωσα. Οι οποίοι, να θυμίσουμε το καλοκαίρι, ο κύριος Χατζηδάκης μας παρουσίαζε τα διάφορα γραφήματά του, τα οποία αποκάλυπταν ότι το 90% των απορριμμάτων πηγαίνουν στη χωματερή και θάβονται. Επομένως, είναι συνειδητό το έγκλημα αυτό που συντελείται στη Δυτική Αττική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.
Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογία, ούτε το γνωστό, το οποίο το καταγγέλουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το γνωστό παιχνίδι, το γνωστό παιχνίδι, γιατί αυτό είναι παιχνίδι, κύριε Θοδωρόπουλε, το μελετημένο αδιέξοδο. Δηλαδή, όταν είναι να λήξει η συγκεκριμένη σύμβαση λειτουργίας, δεν κάνουμε τίποτα, το αφήνουμε να λήξει με τις γνωστές μεθοδεύσεις, και όταν έρχεται να ανανεωθεί, λέμε, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί και ο καθένας σήμερα να λαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι στο λαό της Αττικής, αλλά και συνολικά απέναντι στο λαό του Λεκανοπαιδίου.